Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους από εσάς που βρίσκεται σε αυτό το κανάλι Υγεία μπαταρίας Πότε η υγεία μπαταρίας είναι σωστή, πότε είναι λάθος Λάθος δεν υπάρχει Και φυσικά πως μπορώ να μετρήσω τους κύκλους φόρτισης της μπαταρίας μου Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σα αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσει να κάνετε ένα like, να πατήσετε το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα από ένα βίντεο. Επίση, live stream στο Twitch, Discord server αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνει νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και δεν ξεχνά φυσικά, dimitgeo.gr για να μην χάνει νέα για την εταιρεία που αγαπούμε και μισούμε φυσικά. Σήμερα σα έχω ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο θεματάκι για συζήτηση. Ένα θέμα το οποίο γενικότερα έχω κάνει αρκετά βίντεο βέβαια περί αυτού του θέματος και εδώ αλλά και στο TikTok αλλά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους από εσάς υγεία μπαταρίας δεν θα μιλήσουμε όμως αυτό καθε αυτό για την υγεία μπαταρίας αλλά θα σας εξηγήσω το πιο βασικό πράγμα που οι περισσότεροι αν όχι όλοι κάνουμε λάθος Ακούγεται λίγο σαν να σα μαλώνω, αλλά δεν ισχύει γιατί και εγώ το κάνω λάθο. Α πάρουμε τα πράγματα όμω από την αρχή. Τι σημαίνει υγεία μπαταρία. Υγεία μπαταρίας σημαίνει ότι από την πρώτη μέρα που θα ανοίξω ή θα αγοράσω ένα κινητό τηλέφωνο πόση διάρκεια ζωής έχει η μπαταρία. Όταν λέμε διάρκεια ζωής μπαταρίας, να διευκρινίσουμε τι εννοούμε, είναι ότι η μπαταρία μας μέχρι ως ένα βαθμό θα λειτουργεί το κινητό άρτια, αλλά από ένα σημείο και μετά η μπαταρία θα αρχίσει να υπολειτουργεί. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι αυτό καθ' αυτό χαλάει το κινητό μας, αλλά θα αρχίσει το κινητό μας να μην αντιδρά φυσιολογικά. Δηλαδή η μπαταρία θα αποφορτίζεται πολύ πιο γρήγορα. Άρα το κινητό μας θα κρατάει λιγότερες ώρες μέσα στη μέρα. Τίποτε άλλο. Δεν χαλάει το τηλέφωνο μας, δεν καταστρέφεται το κινητό μας, τίποτε άλλο. Από τη στιγμή που πας και κάνεις μια αντικατάσταση της μπαταρίας, πολύ απλά το κινητό σου επανέρχεται στις κανονικές συνθήκες που ήταν πριν. Διευκρινίζω κάτι ακόμα, είναι απολύτως φυσιολογικό να συμβαίνει. Είναι απολύτως λογικό καθώς η μπαταρία είναι ένα αναλώσιμο πράγμα. Πάρτε δηλαδή τα αυτοκίνητα. Πάρτε οποιαδήποτε άλλη συσκευή πιστεύετε εσεί και δείτε με τα χρόνια ότι η μπαταρία τελειώνει. Πάρτε τι απλέ τι μπαταρίε τη ΑΑ που είναι τηλεκατευθυνόμενο. Από μια μπαταρία κινητού, ε, συγγνώμη, από μια μπαταρία φωτογραφική ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αναλώσιμο. Οπότε δεν γίνεται επίτηδε όλο αυτό. Γίνεται από φυσιολογική φθορά. Καθώ είναι από χημική αντίδραση που βρίσκεται μέσα και όσο λειτουργεί προφανώ η χημική αντίδραση. Χάνει τη της. Στο σημερινό βίντεο όμως θα σας δείξω κάτι πάρα πολύ ωραίο το οποίο η Apple δεν μας το λέει. Η Apple δεν μας αναφέρει το πόσους κύκλους φόρτισης έχει ένα iPhone αλλά μας λέει στο περίπου με την υγεία μπαταρίας άμα πάτε δηλαδή μπαταρία και δείτε το capacity σας λέει πόσο υγεία μπαταρίας, πόσο τις 100 μάλλον έχει ακόμα το iPhone. Αυτό είναι ενδεικτικό και είναι με βάση στο περίπου πόσο μετράει η Apple αυτό το πράγμα. Να ξέρετε ότι στα iPhone 11 κυρίω δεν δουλεύε σωστά μέχρι που το διορθώσαν στο iOS 15, κάτι και μετά. Και ήταν ένα πρόβλημα για όσου είχαν ε, θέμα με την μπαταρία του. Ναι, μεν το capacity έδειχνε χαμηλά, αλλά η μπαταρία ήταν στα φυσιολογικά πλαίσια ή έχανε πολύ γρήγορα κύκλου φόρτιση. Μάλλον έχανε πολύ γρήγορα υγεία μπαταρία καλύτερα, γιατί η ειχαν πολυ γρηγορα κυκλου φορτιση μαλλον ειχαν πολυ είναι άλλο πράγμα. Θα το εξηγήσω τώρα τι είναι. Και σα έδειχνε ρε παιδί μου ότι είναι 80% ενώ η μπαταρία πραγματικά ήταν στο 95%. Αυτό διορθώθηκε το πρόβλημα και διορθώθηκε και σε άλλα μοντέλα τα οποία δείχνανε λανθασμένο το capacity. Ο κύκλος φόρτισης τι είναι. Ο κύκλος φόρτισης αν μπει στο site της Apple στο διευκρινίζει πολύ απλά αλλά θα σου το πω με όσο δυνατόν πιο απλά λόγια για να το καταλάβεις. Ο κύκλος φόρτισης είναι το πόσο χρειάζεται το τηλέφωνο για να κάνει μια πλήρης αποφόρτιση. Δηλαδή... Έχω εγώ το κινητό μου στο 100%. Το βγάζω την και πηγαίνω βόλτα. Και γυρίζω σπίτι μου 80%. Άρα 80-100 μας μένει ένα 20%. Άρα το κινητό μας αποφορτίστηκε στο 20%. Το ξαναφορτίζω στο 100%. 100%. Και βγαίνω μια βόλτα και αποφορτίζεται στο 60%. Άρα μένει ένα υπόλοιπο 40%. Άρα 60 που αποφορτίστηκε και 20 που αποφορτίστηκε πάμε στο 80%. Άρα το κινητό μου έχει μια αποφόρτιση στο 80% συνολικά. Άρα έχει κάνει μια αποφόρτιση έω 80%. Εάν εγώ το αποφορτήσω, δηλαδή το βάλω στην πρίζα, φτάσει πάλι 100% και αποφορτήσει πάλι μέχρι το 80%, έχω κάνει μια αποφόρτιση πάλι άλλα 20%. Άρα 80% πήγα πριν και 20% το κινητό μου έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο φόρτιση. Το κινητό μα. Ένα κύκλο φόρτιση δηλαδή είναι μια πλήρη αποφόρτιση. Όπω είπα και στην αρχή όσο δηλαδή το κινητό μας χρειάζεται να αποφορτήσει μια ολόκληρη φορά. Άρα το κινητό μας ολοκληρώνει μια πλήρης αποφόρτιση, είναι ένας κύκλος φόρτισης. Αυτό ισχύει και για τα iPad μας, ισχύει και για τα MacBook μας. Φυσικά στο MacBook δεν υπάρχει υγεία μπαταρίας όπως είναι στο iPhone, δηλαδή μπαταρία και βλέπεις το 100% της μπαταρίας. Υπάρχει ένας κύκλος φόρτισης. Μπορείς δηλαδή να μπει στις ρυθμίσεις, στα preferences και να δεις τι υγεία μπαταρία έχει από του κύκλου φόρτιση. Η Apple λέει ρε παιδί μου ότι για τα MacBook μπορεί να κάνει έω 1500 φορτίσεις. ή αλλιώ 1500 σωστά ολοκληρωμένε κυκλικέ φορτίσεις. Δηλαδή 1500 κύκλου φόρτιση. Ωραία. Για τα iPhone όμω και για τα iPad, επειδή μα δίνει τη δυνατότητα μέσω των ρυθμίσεων να δούμε πόσο είναι περίπου, δεν μα δίνει του κύκλου φόρτιση. Μπορεί και όχι. Υπάρχει τρόπος να το δεις, αλλά δεν ξέρουμε επίσημα. Η Apple δεν έχει ανακοινώσει μάλλον επίσημα το πόσο, είναι ένας, ε, το πόσο είναι το max capacity των κύκλων αποφόρτισης που μπορείς να φτάσεις. Κάποιοι λένε ότι είναι στο 500. Άλλοι λένε ότι για τα iPad είναι στο 1000. Άλλοι λένε ότι για τα iPhone είναι στα 400. Κάποια στιγμή, σε ένα άρθρο που γράφτηκε το 2017, η Apple είχε πει ότι περίπου οι κύκλοι φόρτιση για ένα iPhone είναι στο 400, δηλαδή 400. 400 φορές να αποφορτήσει πλήρως ένα iPhone. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα αυτό που σας λέω, ότι το κινητό μας το βάζουμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή στην μπαταρία. Την μπαταρία την ξεκουράζουμε. Οπότε δεν υπάρχει φόβος το κινητό μας να φορτίζεται και στο 60 και στο 30 και στο 80 και στο 90. Γιατί ουσιαστικά κερδίζεις αποφόρτιση. Κρατήστε το. Και πάμε να δούμε και το τυψάκι τη ημέρα, μια και κοντεύουμε στο τέλο του βίντεο. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώ μπορεί εσύ να δει του κύκλου φόρτιση του iPhone σου. Θα σα δείξω του δύο τρόπου φυσικά, πώ βλέπει την υγεία μπαταρία που σχεδόν όλοι ξέρετε. Και θα σα δείξω και το δεύτερο, πώ μπορεί από τι ρυθμίσει να δει τα δεδομένα που πάνε στην Apple, δηλαδή αυτά που εσύ δεν έχει πρόσβαση, για να μπορέσει να δει του κύκλου φόρτιση του iPhone σου. Λοιπόν, πρώτα και βασικό, ανοίγουμε screen recorder. Όχι εσύ. Εγώ. Δεν είναι αστείο. Πάμε ρυθμίσει. Και φυσικά στι ρυθμίσει ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι πάμε μπαταρία. Και πάμε στην υγεία μπαταρία. Στην υγεία μπαταρία βλέπετε ότι η δικιά μου χωρητικότητα αυτή τη στιγμή είναι στο 100%. Εάν πατήσω πάνω, δεν γίνεται απολύτω τίποτα προφανώ. Στο μάθετε περισσότερα απλά σου λέει κάποια tips για την μπαταρία. Αλλά εάν πα πίσω στι ρυθμίσει και κατέβει στο απόρριτο. Προσέξτε με. Όταν κάνει πρώτη φορά setup το iPhone σου, σου λέει να κάνεις κοινοποίηση κάποια δεδομένα στην Apple ή στους προγραμματιστές. Τους προγραμματιστές δεν μας νοιάζει, αλλά στην Apple μας νοιάζει. Εάν έχετε απενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Δηλαδή, εάν όταν κάνετε setup το iPhone σας την πρώτη φορά, Σα έγραψε, θέλετε να κάνετε κοινοποίηση των δεδομένων σα στην Apple. Και εσεί βάλατε όχι, αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχουν. Καθώ είναι τα δεδομένα τα οποία πάνε στην Apple για να γίνετε καλύτεροι. Δηλαδή να βλέπει τα δεδομένα των χρηστών, εννοείται προφανώ όχι τι εφαρμογέ και το τι δουλειά κάνετε μέσα στο iPhone, απλά πάει μια ανάλυση του κινητού με βάση τη χρήση που γίνεται. Δηλαδή, πότε έγινε πλήρη φόρτιση, πότε έγινε πλήρη αποφόρτιση, πότε έγινε ε, κάποια χρήση του App Store, πότε έγινε κάποια χρήση ε, εφαρμογών της ε, Apple, πότε μπήκατε ρυθμίσεις, πότε βγήκατε. Είναι κάποια δεδομένα τα οποία η Apple χρειάζεται για να ουσιαστικά διαμορφώνει τα τηλέφωνα καλύτερα. Προφανώς δεν παίρνει άλλα δεδομένα, ούτε προσωπικά δεδομένα δικά σας. Οπότε πάρα πολύ βασικό πρέπει σίγουρα να έχετε ενεργοποιημένη αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, πολύ βασικό, αλλιώς ό,τι σας δείξω από εδώ και μετά, εσάς σας είναι άχρηστο. Συνεχίζοντας λοιπόν πάμε ανάλυση και βελτιώσεις. Στην ανάλυση και βελτιώσεις τέρμα πάνω βλέπετε ότι λέει κοινοποίηση δεδομένων ανάλυσης iPhone. Οπότε αυτό πρέπει να το ενεργοποιήσετε. Και λέει βοηθήστε την Apple να βελτιώσει τα προϊόντα της. Υπηρεσίες μέσω της αυτόματης ημερήσια αποστολής δεδομένων διάγνωσης και χρήση. Τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες τοποθεσίας ή ανάλυση χρησιμοποιεί δεδομένα ασύνομα δικτύου. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι αν αυτό είναι ενεργοποιημένο τότε γίνεται άμεσα κοινοποίηση στην Apple τα δεδομένα του κινητού σας. Αυτό που λέει ότι τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιούν και να περιλαμβάνουν πληροφορίε τοποθεσία. Προφανώ όταν έχει ενεργοποιημένη την έβριση του iPhone, έτσι καλώς πάει η τοποθεσία. Και καλό είναι το έχει ενεργοποιημένο για την έβριση του iPhone. Οπότε, αν γίνει μια, ε, ένα τυχαίο συμβάν, να ξέρετε που βρίσκεται το κινητό σα. Επίση πάρα πολύ βασικό. Οπότε, τώρα πάμε δεδομένα και ανάλυση. Μόλι πάμε δεδομένα και ανάλυση, εδώ είναι τα καθημερινά δεδομένα που στέλνει το κινητό μα στην Apple. Μην αγώνεστε, θα σα δείξω το τι πρέπει να κάνετε. Πάμε τέρμα πάνω στην αναζήτηση, γράφουμε log παύλα α. Εδώ βλέπετε ότι έχει ημερομηνίε. Προφανώ δεν θα πάμε στην ημερομηνία τη σημερινή, δηλαδή 9 πρώτου που έχουμε σήμερα, θα πάμε στην αμέσω προηγούμενη. Καθώ το κινητό μα ακόμα δεν έχει γίνει χρήση, έχει δουλέψει από τι 8 η ώρα. Βασικά η ανάλυση ξεκινάει από τι 12 με 12. Δηλαδή από τι 12 το βράδυ, με το που πέρασε 12 και 1 έχει ξεκινήσει η ανάλυση. Προφανώ δεν είναι μια ολόκληρη ημέρα για να ξέρω ότι έχει γίνει στο κινητό μου, οπότε πάμε μια μέρα πριν. Στη μία μέρα πριν πατάμε και κατεβαίνουμε σχεδόν χαμηλά. Εκεί ουσιαστικά που ε, υπάρχουν ε, τα γράμματα που είναι κάπω έτσι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει αυτό. Και κατεβαίνετε ακόμα πιο κάτω, είναι αρκετά χαμηλά. Και πάμε και βρίσκουμε το B. Νομίζω πήγα πολύ χαμηλά. Είναι λίγο πιο ψηλά. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί θέλει να το βρει λίγο να το ψάξει. Δεν το βρίσκει εύκολα, η αλήθεια είναι. Εδώ είμαστε στο C, την Gas, τη όχι. Branch, Bunch, Bunch, Apple, bands. όχι πιο κάτω είναι. Εδώ είναι. Λοιπόν, το βρήκαμε. Προσέξτε. Εδώ σας γράφει Battery. Είναι λίγο πιο πάνω το Battery. Θα σας λέει Battery Circle. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Battery Circle Count. Είναι εδώ ακριβώς. Εμένα το κινητό μου αυτή τη στιγμή έχει 38 κύκλου φόρτιση. Δηλαδή, έχει 38 πλήρε αποφορτήσει μέσα σε. Το πήρα τον Οκτώβριο. Ε, το πήρα τον Νοέμβριο, συγγνώμη, αρχέ Νοεμβρίου. Από τον Νοέμβρη, ο... Νοέμβρη, Νοέμβρης, ε, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Γενάρης, δηλαδή ουσιαστικά τους μήνες που το έχω δύο μήνες γεμάτους, το κινητό μου έχει 38 πλήρες αποφορτήσεις, δηλαδή το κινητό μου έχει αποφορτήσει πλήρως 38 φορές. Οπότε τώρα ξέρει πολύ καλά πόσου κύκλου φόρτιση έχει. Οπότε, αν η υγεία μπαταρία προφανώ ε, σου πέφτει, θα βλέπει και του κύκλου φόρτιση πλέον. Οπότε, πα στο count και βλέπει ακριβώ αυτό το σημείο εδώ πέρα πόσου κύκλου φόρτιση έχει. Μπορείτε να κάνετε και ένα screenshot με την ημερομηνία αυτή για να δείτε ότι όντω με την ημέρα πέφτει. Να ξέρετε ότι βγάζει ε, ανα. Νομίζω ανά 12 ώρες Η μέρα έχει 24 Ανά 12 ώρες σου βγάζει ε, τέτοιο. Δηλαδή, οπότε η κάθε μέρα μπορεί να σου έχει δύο. Εσύ θα πηγαίνει πάντα στο δεύτερο προφανώ, γιατί το δεύτερο είναι το ολοκληρωμένο. Είναι σαν τη ΔΕΗ που σου έρχεται ο έναντι και ο καθαριστικό. Ανοίγουμε το iPad. Προφανώ το iPad αυτή τη στιγμή ε, είναι ένα iPad το οποίο δεν δουλεύει πολλέ. Δηλαδή, τι περισσότερε είναι κλειστό. Οκ. Οπότε πάμε λίγο να τσεκάρουμε και εδώ πέρα. Οπότε αν πάμε απόρριτο, είναι παλιό, είναι ένα iPad το οποίο κούκου. Οπότε, εάν πάμε ανάλυση και πάμε ανάλυση δεδομένων εδώ πέρα επίσης στο ίδιο σημείο ε, τελευταία φορά έστειλε δεδομένα στις 19 του σκεφτείτε του 21 τότε δούλεψε τελευταία φορά οπότε πάμε στις 19 του και πάμε να δούμε λίγο την, τους κύκλους φόρτισης Battery Cell Count Λοιπόν, το συγκεκριμένο iPad έχει 585 κύκλου φόρτισης. Οπότε πάμε υγεία μπαταρία, δηλαδή μπαταρία. Καθώ χρησιμοποιείτε το iPad, εδώ θα εμφανίζονται αναφορέ για τη χρήση μπαταρία. Ναι. Προφανώ επειδή το iPad δεν έχει μπαταρία, τώρα δεν ξέρω. Έχει να λειτουργήσει κάτι μήνε. Τέλο πάντων, έχει κάνει 585 κύκλου φόρτισης. Να δούμε και στο MacBook που μπορείτε να βρείτε επίση του κύκλου φόρτισης. Σε ένα iPad στο ίδιο σημείο, κάνετε αναζήτηση Log, Παύλα, Α και βρίσκετε εκεί του κύκλους φόρτισης. Στο MacBook πηγαίνετε πάνω αριστερά στο μήλο, πηγαίνετε πληροφορίες συστήματος και στις πληροφορίες συστήματος πηγαίνετε στην ισχύ. Στην ισχύ θα σας λέει ε, αναλυτικά κύκλους φόρτισης και από κάτω ότι είναι κανονική κατάσταση μπαταρίας και ότι η χωρητικότητά της είναι στο 99% το δικό μου. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή 93 κύκλους φόρτισης στο MacBook. Easy. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσει να σου το βίντεο, μην ξεχάσει να κάνεις ένα like, να πατήσεις το YouTube, subscribe και το καμπανάκι να μην χάσει κανένα από ένα βίντεο. Επίση, live stream στο Twitch, Discord server αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνει νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και δεν ξεχνά, dimitgeo.gr. Για οτιδήποτε συμβαίνει και πρέπει να ξέρει, dimitgeo.gr. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.